Ένας ταφικός περίβολος συνολικού μήκους 497 μέτρων που περιγράφει έναν τάφο 10 φορές μεγαλύτερο από τον τάφο του πατέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου Φιλίππου στη Βεργίνα. Δύο ολόκληφες σφίγγες που φιλούν την είσοδο του τάφου και ο Λέων της Αμφίπολης, έμβλημα του Μακεδονικού Βασιλείου, πάνω από 5 μέτρα, τοποθετημένο στην κορυφή του τύμβου. Ένας δρόμος πλάτους 4,5 μέτρων που οδηγεί στην είσοδο. Βρισκόμαστε στον τύμβο Καστάκ. Έχουμε τον περίβολο των 500 μέτρων που θα προχωρήσουμε και θα σας τον δείξω αναλυτικά. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στον τάφο, σε ένα καταπληκτικό τάφο, ο οποίος έχει 13 σκαλοπάτια για να κατέβουμε από τον περίβολο και απέναντι έχει έναν τοίχο όπου έκλεινε προστατευτικά όλο το ταφικό μνημείο. Είναι ένα τεράστιο ταφικό μνημείο μέσα. Ήταν προστατευτικός τοίχος που έκλεινε ακόμη και τις σφίκες που υπήρχαν. Και μπορούμε να πούμε ότι το μοτίβο αυτό είναι μοναδικό. Η κατασκευή του τάφου, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχαιολόγων, αποδίδεται στον αρχιτέκτονα Δεινοκράτη, ο οποίος ιστορικά καταγράφεται ως στενός φίλος και αρχιτέκτονας του Αλέξανδρου, ο οποίος σχεδίασε και τα τείχη της Αλεξάνδρειας. Όλα δείχνουν πως οι υπεύθυνοι της ανασκαφής βρίσκονται μπροστά σε μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη. Ο Αντώνης Σαμαράς, μάλιστα, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην αρχαία Αμφίπολη, απευθυνόμενος στους κατοίκους της περιοχής, είπε με νόημα: «Κάντε υπομονή λίγες ημέρες». Είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εξαιρετικά σημαντικό έβριμα. Η γη της Μακεδονίας μας εξακολουθεί να μας συγκινεί και να μας εκπλήσει, αποκαλύπτοντας από τα σπλάχνα της μοναδικούς θησαυρούς που συνθέτουν ή φαίνουν όλοι μαζί αυτό το μοναδικό μοσαϊκό της ελληνικής μας ιστορίας, για το οποίο όλοι οι Έλληνες είναι πολύ περήφανοι. Τα ιδρύματα χρονολογούνται στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ., εποχή κατά την οποία ο Κάσανδρος εξορίζει και θανατώνει τη Ροξάνη, σύζυγο του Αλέξανδρου, αλλά και τον γιο του Αλέξανδρο τον 4ο. Η παρουσία παρόλα αυτά του Λέοντος της Αμφίπολης ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο τάφος ανήκει σε άνδρα, πρόσωπο του περιβάλλοντος του Αλέξανδρου, πιθανώς κάποιου στρατηγού του. Οι αρχαιολόγοι πάντως τηρούν στάση αναμονής μέχρι να καταφέρουν να ανοίξουν τον τάφο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα παραμένει ασύλλητος. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Τώρα ελπίζουμε ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο. Είναι τόσο τεράστιο το συγκεκριμένο κτίσμα, οπότε πιστεύουμε πως υπάρχει κάτι μέσα. Οι αρχαιολόγοι έχουν φτάσει μέχρι την είσοδο του τάφου. Τα τελευταία 24 ώρα η πρόσβαση στην ανασκαφή έχει απαγορευτεί και η περιοχή φυλάσσεται και από αστυνομικές δυνάμεις.